Mr. Anastasopoulos, take as much time as you like, but no more than 8 minutes. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το συνέδριο που έχει όλα τα προσόντα να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό για την Ελλάδα. Θα μιλήσω στα ελληνικά, γιατί αυτά που έχω να πω σήμερα εδώ για τις επενδύσεις απευθύνονται στο εσωτερικό ακροατήριο και κυρίως στην πολιτική ηγεσία και στους κυβερνώντες. Η ανάγκη και η σημασία που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις για την Ελλάδα αποτυπώνονται με τον παραστατικότερο τρόπο στην πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ, όπου αναφέρεται επί λέξη «επιπλέον επενδύσεις τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων ευρώ πέραν όσων υλοποιούνται σήμερα απαιτούνται έως το 2022 μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε το σημερινό επίπεδο ευημερίας». Δεδομένες της ανεπάρκειας των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων απαιτείται μαζική εισρωή επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό προκειμένου να αντισταθμιστούν οι τεράστιες απώλειες από την αποεπένδυση που έχει υποστεί η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Μόνο στη μεταποίηση απαιτείται περίπου 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις το χρόνο για να διατηρηθεί μόνο και μόνο ο κεφαλαιοχικός εξοπλισμός. Και εδού το ζητούμενο. Τα επόμενα 7 χρόνια χρειαζόμαστε 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περισσότερα από όσα επενδύουμε σήμερα. Αν σκεφτεί κανένας ότι σήμερα οι επενδύσεις είναι στις τάξεις του 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,5 με 2 δις, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουμε. Και αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, θα πρέπει οι επενδύσεις να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Οι στρατηγικές επενδύσεις, που είναι επιθυμητές στην Ελλάδα, αφορούν τις παραγωγικές επενδύσεις, καθώς αυτές είναι που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την εθνική βιοοικονομία. Η βιομηχανία είναι ο κατεξοχήν κλάδος των δυναμικών επιχειρήσεων που παράγουν, εξάγουν και δημιουργούν σταθερές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ενώ λοιπόν διαπιστώνεται η αναγκαιότητα των επενδύσεων για την ελληνική οικονομία και ενώ κατά γενική ομολογία επενδυτικές ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα, η σκληρή πραγματικότητα παραμένει ότι τα ξένα κεφάλαια δεν βρίσκουν το δρόμο τους για τη χώρα μας. Η εμπειρία του επιμελητηρίου από τις διαρκείς επαφές με διεθνείς επενδυτές, αλλά και η καθημερινή τριβή με το θέμα, μου επιτρέπουν να καταθέσω μερικές διαπιστώσεις που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν να προσεγγίσουμε τις αιτίες της αναποτελεσματικότητας στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά και τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού και θελκτικού για τους επενδυτές. Ιστορικά, η Ελλάδα ποτέ δεν κατάφερε να προσελκύσει επαρκή κεφάλαια από ξένους επενδυτές, λόγω των εκάστοτε πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και τα διαρθρωτικά προβλήματα του κράτους. Το αρνητικό κλίμα που εκλάμβαναν οι ξένοι επενδυτές εντάχθηκε τον τελευταίο χρόνο από τις συχνές εκλογές, τα capital controls και η όποια διάθεση για επενδύσεις φαίνεται ότι χάθηκε. Η επενδυτική κοινότητα, κυρίες και κύριοι, διαθέτει συλλογική μνήμη που διαμορφώνεται από τις εμπειρίες των παλαιότερων που μεταφέρονται με στοιχεία υπερβολή στην αλήθεια ενίοτε στους νέους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στη χώρα. Και η συλλογική εμπειρία είναι αρνητική για την Ελλάδα. Οι συνεχείς αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, οι επανειλημμένες αλλαγές στην νομοθεσία έχουν δημιουργήσει εικόνα αναξιοπιστίας σε βαθμό που απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όχι μόνο δεν γίνεται τα απαραίτητα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αντίθετα, οι πολιτικές δείχνουν αδυναμία αντίληψης της κατάστασης και οδηγούν ακόμα και σήμερα σε αντίθετα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, η εχθρική αντιμετώπιση εγκατεστημένων επενδύσεων και η διγλωσία στις ιδιωτικοποιήσεις δημιουργούν αρνητική εντύπωση για τις προτεραιότητες της Ελλάδας και διώχνουν επίδειξους επενδυτές. Ο Πρέμ Γουάτσα της Fairfax πρόσφατα διατύπωσε με το σαφέστερο τρόπο ότι οι επενδυτές θέλουν να αισθάνονται καλοδεχούμενοι. Και εδώ θα πρέπει να εστιαστεί καταρχήν η εθνική προσπάθεια. Με συνέπεια και συνέχεια θα πρέπει να εκφραστεί με σαφήνεια η κυβερνητική βούληση για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η ομοφωνία στο λόγο και στην πράξη όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι κεφαλαιόδους σημασίας και θα αποτελέσει κριτήριο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Από τις τοποθετήσεις των επενδυτών που επισκέπτονται συχνά τη χώρα, γίνεται φανερό ότι πέραν της εμπιστοσύνης στην πολιτεία εξαρτούν την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη βελτίωση της διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης, την απελευθέρωση της αγοράς και κάποιες επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις που θα δώσουν το σήμα ότι η Ελλάδα εκτός από τη βούληση διαθέτει και το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να υποδεχθεί επενδύσεις. Παράλληλα λοιπόν με τη διατύπωση της πολιτικής βούλησης για την προσέλκυση των επενδύσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν και όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τους δεσμούς, θα αποτρέπουν φαινόμενα αυθαιρεσίας και θα διαφυλάττουν τη σταθερότητα και βιωσιμότητα της οικονομίας και τελικά δημιουργούν το αίσθημα της ασφάλειας στους επενδυτές. Σε απλά ελληνικά, δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι επιθυμούμε να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, πρέπει σήμερα να πείσουμε με πράξεις, δηλαδή με μεταρρυθμίσεις, ότι το εννοούμε κιόλας. Το τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση επενδύσεων, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Καθώς αν αυτή καθορίζει τελικά και την αποδοτικότητα της επένδυσης και άρα την απόφαση του επενδυτή. Εδώ μετράει ο φορολογικός συντελεστής, το ύψος των εισφορών, η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εκπαίδευσης, η ταχύτητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έκδοση των αδειών, η ευελιξία στην αγορά εργασίας και οι συντελεστές κόστους γενικώς του επιχειρήν. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στους δείξεις ανταγωνιστικότητας, στη θέση 81 από 144 χώρες, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του World Economic Forum για το 2014. Να σημειωθεί ότι η χώρα παρουσίαζε σταθερά τοπική πορεία στους δείκτες ανταγωνιστικότητας από το 2008 ως το 2013, οπότε η υλοποίηση ουσιωδών μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν τις υποδομές σε διάφορους τομείς και είχαν άμεση θετική επίδραση στους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, η ισχύς του τραπεζικού κλάδου και η πρόσβαση της χρηματοδότησης, όπως και η υστέρηση στην καινοτομία, αποτελούν σύμφωνα με το World Economic Forum τα σημαντικότερα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και καθιστούν άμεση την ανάγκη για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Ένα λεπτό. Η λειτουργία ενός ανεξάρτητου επιχειρηματικού συμβουλίου ανταγωνιστικότητας κρίνεται απολύτως απαραίτητη και η συνδυασμένη λειτουργία του με τα υπόλοιπα εθνικά συμβούλια ανάπτυξης κλπ. Θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την ταχύ αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Οι διαπιστώσεις ερμηνεύουν συμπερασματικά αυτό που βιώνουμε σαν καθημερινή πραγματικότητα και υπερβαίνει τη βούληση και τις προσπάθειές μας. Η Ελλάδα σήμερα δεν πείθει τους επενδυτές για να υπάρξει η εισρωή των απαραίτητων για την ανάπτυξη επενδυτικών κεφαλαίων. Οπότε πρέπει άμεσα να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε ενεργά και τα τρία σκέλη του προβλήματος. Κατασχετική σειρά προτεραιότητας, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Κατασχετική λοιπόν σειρά προτεραιότητας, η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής αποκατάστασης της φήμης της Ελλάδας σαν χώρα φιλική προς τις επενδύσεις, ώστε να είμαστε στο ραντάρ των επενδυτών, είναι πρώτης προτεραιότητας. Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε τα ξένα κεφάλαια και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να αισθάνονται ευπρόσδεκτα και ασφαλείς στην Ελλάδα. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας με τη λήψη μέτρων διαμόρφωσης συνθήκων που θα εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα απομακρύνουν την ανασφάλεια. Και τέλος, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ώστε να είμαστε συμφέρον προορισμός επενδυτικών κεφαλαίων. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί και για τα δύο αυτά σκέλη της στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων. Τότε και μόνο τότε τα διεθνή κεφάλαια θα επιλέγουν Ελλάδα για τις επενδύσεις τους. Μπορούμε να το πετύχουμε και να σταματήσουμε κάποτε το ηφαισιακό κατρακύλημα με τα μνημόνια, τις δημοσιονομικές πολιτικές και τη συνεχή αύξηση των φόρων. Θα το θέσω ως εξής. Με την υποστήριξη των εταίρων μας και τις θυσίες και τους σκόπους όλου του ελληνικού λαού, καταφέραμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη και να μην χρεοκοπήσουμε. Αφού καταφέραμε αυτό, νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Να επιτύχουμε τα βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Και μέσω αυτών μπορούμε να κερδίσουμε την εκτίμηση των συνομιλητών μας και την εμπιστοσύνη των αγορών. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασόπουλε.